Σας είχα πει στην αρχή της εκπομπής, της σημερινής εκπομπής, ότι τον Σεπτέμβριο υπάρχουν για τους συνόφιλους, και βέβαια μιλάω για το Δήμο της Νεμαίας, για μας τους συνόφιλους τουλάχιστον, γιατί και εμένα μου αρέσει το κρασί και τα ψάχνω αυτά, μεταξύ άλλων, γίνονται οι μεγάλες μέρες της Νεμαίας, που είναι από τις 6, 7, 8 Σεπτεμβρίου 2013. Ετήσια εκδήλωση βέβαια για την Νεμαία, για την ανάπτυξη του εινικού τουρισμού της Νεμαίας, με πολλά που σας είχα πει ότι θα έχουμε μαζί μας σε τηλεφωνική επικοινωνία τον κύριο Ανδριανάκο Βαγγέλη, που είναι και ο Δήμαρχος της Νεμαίας. Δεν ξέρω αν τον έχουμε να μας μιλήσει για αυτά τα ωραία. Καλησπέρα Δήμαρχε, τι κάνετε? Είστε καλά? Μια χαρούλα, εδώ το παλεύουμε. Το παλεύετε, βέβαια. Κάνετε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα που θέλω να μου τα πείτε, να τα ακούσω και εγώ, να τα ακούσουν και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν τώρα. Οι Μεγάλες Μέρες της Νεμαίας είναι ένας θεσμός που πια για την Νεμαία, που γίνεται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Πάντα πρέπει να σας πω ότι φέτος είναι αφιερωμένες στον εινοτουρισμό, που θα είναι και το κεντρικό θέμα της ημερίδας που θα γίνει κατά την τελετή έναρξης την Παρασκευή 7 η ώρα. Πού θα γίνει αυτό, στο Δημαρχείο? Θα γίνει στην αίθουσα, στο Δημαρχείο. Στο Δημαρχείο, όπου εκεί είμαστε έτοιμοι μαζί με το Σύνδεσμο των Εινοποιών για να ανακοινώσουμε τη δημιουργία μιας αστικής μικροσκοπικής, η οποία θα έχει αποκλειστικό τη σκοπό την προώθηση του τουρισμού και του εινοτουρισμού, αλλά και του τουρισμού γενικά στην Νεμαία. Και την Νεμαία, ξέρετε, είναι ένας ευλογημένος τόπος και από την... Πολύ γνωστός, βέβαια. Από την μυθολογία, βέβαια, με τον Ηρακλή και όλα αυτά, και από τα ιστορικούς χρόνους. Έχει ένα πολύ αξιόλογο αρχαιολογικό πάρκο με τον ναό του Νομίου Διός και ένα εξαίρετο μουσείο, όπου εκτίθεται και ο θησαυρός των Αιδονίων μεταξύ άλλων. Έχει αρκετά μνημεία βυζαντινά και έχει φυσικά και το προϊόν της, το οποίο χάρη στην προσπάθεια των ανθρώπων εδώ της Νεμαίας, και των παραγωγών και των εινοποιών, είναι ένα προϊόν από τους πρεσβευτές της Ελλάδας και στο εξωτερικό, για τα προϊόντα πρεσβευτές. Έτσι είναι. Βλέπω βέβαια ότι έχει και πολλά που θα γίνουν μέσα σε αυτές τις τρεις μέρες. Βέβαια, σε αυτό το τρίμερο. Εκδηλώσεις. Έτσι, την Παρασκευή το βράδυ μετά την ημερίδα υπάρχει μια συναυλία στο χώρο του εινοποιητικού συνεταιρισμού με τον Μπάμπι Τσέρτο, όπου θα μπορεί να απολαύσουν και το καλλιτεχνικό μέρος αλλά και δωρεάν κρασί οι επισκέπτες εκεί. Το Σάββατο είναι ανοιχτά όλα τα εινοποιεία με διάφορα event, με διάφορες εκδηλώσεις στο χώρο τους, όπου θα μπορούν οι επισκέπτες να περάσουν τα εινοποιεία και να δοκιμάσουν κρασί, να απολαύσουν τα γεγονότα που δημιουργεί το κάθε εινοποιείο εκεί. Και όλα αυτά είναι δωρεάν, φαντάζομαι. Δωρεάν όλα αυτά, βέβαια. Και το Σάββατο το βράδυ επίσης κάποιοι εινοποιοί έχουν μουσικά γεγονότα ή άλλα στο χώρο τους, αλλά έχουμε και μέσα στην πόλη, σε τρία σημεία, διασκορπισμένες δύο λαϊκές ορχήστρες και μία πιο νεανική, έτσι, με κουβανέζικα. Ωραία είναι αυτά. Έτσι. Είναι το καλλιτεχνικό μέρος της όλης προσπάθειας, το οποίο καλλιτεχνικό μέρος έχει γίνει με πολύ σεβασμό στο χρήμα και το δημοτικό, αλλά και... βέβαια. Η καιρή είναι περίεργη. Έτσι. Έχουν συνεισφέρει πολύ και οι εινοποιοί, που και αυτή την περίοδο δεν είναι ανθυρά τα πράγματα για κανέναν τομέα, έτσι, να είμαστε ειλικρινείς. Όμως δεν το βάζουμε κάτω. Όχι, βέβαια. Δουλεύουμε όλοι μαζί σαν να μην συμβαίνει τίποτα στη χώρα μας, γιατί αν υπάρχει μια ελπίδα να βγούμε από τα δύσκολα, είναι να κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Και να μαθαίνουμε να επισκεπτόμαστε τέτοια μέρη που τουλάχιστον έχουν να δείξουν πολλά πράγματα και να γευτούμε κιόλας και να φάμε και κάτι και να ακούσουμε και κάτι. Είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα μαζί. Έτσι. Τα εινοποιεία, αυτά που κάνει ο Δήμος μας στην πόλη. Ένας ποδηλατικός γύρος που γίνεται την Κυριακή, που διοργανώνεται από έναν σύλλογο που το κάνει κάθε χρόνο και φέτος το συνδέσαμε έτσι να μπει μέσα στις Μεγάλες Μέρες. Μέσα από τον Αμπελώνα περνάει αυτός ο ποδηλατικός γύρος. Είναι γεγονότα. Πολύ όμορφα, οφείλω να ομολογήσω. Έτσι μου ακούγονται πολύ ωραία. Έχω έρθει στην Νεμαία λίγο παλιότερα, βέβαια, σε κάποιες γιορτές. Ευκαιρία να το φρεσκάρω. Και ευκαιρία να είναι και κοντά. Είναι και κοντά στην Αθήνα. Μία ώρα. Τίποτα. Έχουμε
μια δουλειά αρκετά σημαντική και εγώ και συνεργάτες, για να πει, ώστε να το δημοσιοποιήσουμε αυτό, ας πούμε, αρκετά. Και καλά κάντε, γι' αυτό και εγώ ήθελα να τα ακούσω και από εσάς σήμερα, γιατί θέλω να βγάζουμε τέτοιες ωραίες εκδηλώσεις προς τα έξω. Να είμαστε όσο πιο σωστοί γίνεται όλοι μας εκείνες τις μέρες και όσο πιο εντάξει γίνεται και να ανταποκριθούμε στους επισκέπτες που θα έχουμε, ούτως ώστε να καταφέρουμε να τους κάνουμε φίλους. Είμαι σίγουρη, γιατί το μαζί λέει με το κρασάκι γινόμαστε όλοι μια παρέα. Δεν λέμε ότι πάμε να πιούμε ένα κρασάκι. Να λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας είπατε αυτά τα πολύ ωραία, τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που κάνει για φέτος η ΕΜΕΑ. Να πω και συγχαρητήρια σε εσάς και στο Δήμο και στην ΕΜΕΑ και καλή επιτυχία. Όλους τους συντελεστές. Σε όλους τους συντελεστές. Και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δώσατε να... Και εγώ ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας σήμερα για να μας ενημερώσετε για αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που κάνετε εκεί. Να είστε καλά. Γεια σας.